Τι λέει? Παθητική καπνίστρια. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, συγκαπνιστές, συγκαπνίστριες. Και ναι, αρπάζω την πάσα του challenge από τον φίλο συγκαπνιστή μας, τον Θωμά από Γερμανία. Αυτή είναι μια ουρά. Ένα πολύ ενδιαφέρον challenge και σκέφτομαι πως μέχρι τώρα δεν έχω κάνει κάποια κατηγοριοποίηση των καπνών μου, των καπνών που έχω δοκιμάσει, που έχω αγοράσει μέχρι τώρα, στις κατηγορίες αυτές που αναφέρει το challenge. Ένα πολύ ωραίο challenge, το οποίο, μια ευκαιρία να κάνουμε όλοι μας, όσοι κάνουμε ήδη βίντεο και όσοι δεν έχετε κάνει βίντεο, αλλά να μια ευκαιρία να κάνετε. Ορίστε λοιπόν μια ευκαιρία για να δούμε, ας πούμε, κάποιες κατηγορίες των καπνών μας. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι απάντηση στον φίλο Θωμά για το challenge του, το οποίο λέγεται κάπνισμα πίπας challenge, 5 blends and 3 nominations. Πρόκληση δηλαδή να αναφέρουμε 5 κατηγορίες blends και να κάνουμε 3 nominations, να προτείνουμε 3 φίλους συγκαπνιστές να κάνουν το ίδιο, να συμμετάσχουν στο challenge. Να απαντήσουν δηλαδή σε αυτό το βίντεο με τις δικές τους προτάσεις για τις 5 αυτές κατηγορίες των blends. Λοιπόν, οι 5 κατηγορίες που λέει ο φίλος Θωμάς είναι ένα challenge που, όπως λέει και στο βίντεο του, ξεκίνησε από Αμερική, έχει φτάσει Γερμανία και τώρα είναι ο πρώτος που το κάνει πάσα εδώ στην Ελλάδα. Ωραία λοιπόν, ας αποδεχτούμε, ας ενεργοποιηθούμε και να μπούμε στο παιχνίδι. Λοιπόν, οι 5 κατηγορίες είναι το All Day Smile Blends, καπνά που καπνίζουμε δηλαδή όλη μέρα, είναι η πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα Over the Tablet Blends, καπνά από βενζινάδικο περίπτερο που βρίσκουμε στην καθημερινότητά μας, όταν ας πούμε ξεμείνουμε από καπνά, κάτι που μπορείς να βρεις σε ένα ράφι στο κοντινότερο κατάστημα. Αυτό πονάει λίγο εδώ στην Ελλάδα. Η τρίτη κατηγορία είναι Friday Night Blends, καπνά Παρασκευής, μετά από μια εβδομάδα δουλειάς, Παρασκευή βράδυ, εφόσον έχεις χολάσει από την πενθήμερη δουλειά σου. Και σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα κλείνω την εργασιακή εβδομάδα με ένα blend και ξεκινάω το Σαββατοκύριακο. Εγώ θα το έλεγα και καπνά αποσυμφόρησης από την εργασία. Όχι δε και καλά Παρασκευή βράδυ, αλλά μετά από μια δύσκολη ημέρα στη δουλειά, με ένταση, έντονη. Τέταρτη κατηγορία είναι καπνά που βγάζουμε για να, σε εισαγωγικά, εντυπωσιάσουμε κάποιους συγκαπνιστές. Όπως είπε ο Θωμάς, αυτό θα κάνω και εγώ, όχι για να εντυπωσιάσουμε, αλλά για να καπνίσουμε κάποια ξεχωριστά καπνά που ενδεχομένως έχουμε, για να συγκαπνίσουμε μαζί με φίλους ή για να καπνίσουμε μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής μας, ξέρω εγώ. Και πέμπτη κατηγορία είναι καπνά που καπνίζουμε μια φορά το χρόνο. Λοιπόν, κατηγορία πρώτη. Πριν περάσω στην πρώτη κατηγορία, θα δείξω ότι καπνίζω αυτή τη στιγμή.
αυτό το stylus, poker, pencil που το είχα πάρει από έναν Πολωνό κατασκευαστή, χειροποίητη πιπούλα, μοναδική, και έχω βάλει μέσα έτσι ένα όμορφο αγαπημένο για μένα blend, το Dragon Flake, αρωματικός καπνός, ήπια αρωματικός θα έλεγα. Δεν έχει καμιά σχέση με τους λασπωμένους έντονα αρωματικούς που γνωρίζουμε. Είναι άφιλτρη και ο μόνος λόγος που καπνίζω σε μια άφιλτρη αρωματικό καπνό είναι επειδή είναι ένας πολύ όμορφος καθαρός αρωματικός καπνός ο Dragon Flake. Αλλιώς κλασικά θα κάπνιζα σε μια με φίλτρο. Οι φίλοι που κάνουν αρωματικούς καπνούς θα πρότεινα ανεπιφύλακτα να τον δοκιμάσουν. Λοιπόν, τι λέγαμε, κατηγορία πρώτη, All Days Mild Blends, καπνά που καπνίζουμε όλη την ημέρα. Κάπου εδώ, εγώ θα πάω λίγο πίσω, θα πάω λίγο προς το παρελθόν. Δεν είμαι εδώ, δεν είμαι στην Ελλάδα, δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη, αλλά είμαι στη Δανία. Είμαι στο μέρος όπου έζησα 10 χρόνια από τη ζωή μου και θα... και ταξιδεύοντας νοερά εκεί θα δείξω τι κάπνιζα στην καθημερινότητά μου. Το ξεκίνημά μου είναι... ναι, ονομάζομαι Γιώργος και κάπνιζα κανονικό τσιγάρο από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από παιδί, από μικρό. Έχω δώσει μεγάλες προσπάθειες και μπορώ να πω ότι προσπαθώ και κατάφερα μετά από 6 μήνες να είμαι καθαρός. Με λένε Γιώργο και είμαι 6 μήνες καθαρός, δεν έχω ακουμπήσει το τσιγάρο. Αλλά κάνω πίπες. Κάνω πίπες λοιπόν εδώ και 5 χρόνια περίπου. Είναι η φάση ρε παιδί μου που πας στο καρτοτηλέφωνο και βλέπεις κάνω πίπες Γιώργος και από κάτω το αριθμό ενός τηλεφώνου, ας πούμε. Δεν είναι δικός μου αυτός ο αριθμός, δεν είμαι εγώ αυτός ο Γιώργος. Είμαι ο Γιώργος λοιπόν, είμαι και εγώ πιπατζής. Εδώ και 5 χρόνια περίπου. Ζω, εργάζομαι εδώ και 5 χρόνια περίπου. Και πριν ζούσα και εργαζόμουν, απλά εδώ και 5 χρόνια περίπου ζω και εργάζομαι στη Δανία, στην Κοπεχάγη. Μόλις γέμισα το εξάσφαιρό μου λοιπόν με καπνό McBaren Mixture, το Scottish Blend. Είναι το πιο κλασικό, το οποίο κυκλοφορεί παντού, σε όλη την Ιφίλιο, σε όλο τον πλανήτη. Μπορεί και σε άλλους πλανήτες. Δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Με τον McBaren, ένας καπνός Scottish Mixture, τον οποίο τον κάπνιζα σχεδόν κάθε μέρα. Είναι ο καπνός που ξεκίνησα το κάπνισμα της πίπας. Αυτός που είχα μπει στο δανέζικο πιπομάγαζο και λέω, δεν ξέρω να καπνίζω, θέλω έναν καπνό για να ξεκινήσω το κάπνισμα της πίπας. Και μου το πρότειναν αυτόν, σαν ημιαρωματικό και πολύ ευχάριστο στο κάπνισμα. Τον πήρα, τον δοκίμασα, έκανα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Και είναι ένας καπνός στον οποίο κάπνιζα και κάπνιζα και κάπνιζα, αν όχι κάθε μέρα, αλλά ήταν μέσα στο... ήταν ο μόνος καπνός που κάπνιζα όταν κάπνιζα πίπα, που ξεκίνησα να καπνίζω κάθε Σαββατοκύριακο μόνο, ας πούμε, λίγο πολύ. Έπειτα, όταν ξεκίνησα το κανάλι αυτό
και ξεκίνησα να ψάχνω μήκη με τα καπνά, να αγοράζω, να δοκιμάζω στη Δανία. Κατέληξα να έχω στο καθημερινό μου κάπνισμα τρεις βασικούς καπνούς. Orlik, Golden Sliced Capstan Flake, ο μπλε και ο κίτρινος. Και επίσης είχε μπει στην ζωή μου πολύ ωραία, στο καθημερινό μου κάπνισμα, και ο Mac Baren Dark Twist. Και αυτή είναι η καπνή που ουσιαστικά έδειξα, είναι η καπνή η οποία αγόραζα και ξαναγόραζα όποτε μου τελείωναν. Λοιπόν, δεύτερη κατηγορία. Over the Table Blends, καπνά από βεζινάδικο περίπτερο, από το μαγαζί της γειτονιάς. Όταν ξεμείνεις από καπνά ουσιαστικά, ποιο θα έπαιρνες, ποιο θα έβρισκες στο ράφι. Στη Δανία, αυτό που έβρισκα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς και που αγόραζα και ξαναγόραζα, είναι τα ίδια καπνά. Τα Capstan μπλε και κίτρινο και τον Orlik, τον Golden Sliced. Αυτά που έδειξα και πριν στη Δανία. Τώρα στην Ελλάδα που έχουμε περιορισμένη γκάμα από καπνά, κάτι που θα έπαιρνα και θα κάπνιζα είναι η συγκεκριμένη από ήμι αρωματικό, ο Mac Baren Classic, και ο από αρωματικό ο Seven Seas Regular, ο άσπρος. Κατηγορία τρίτη. Friday Night Blends. Καπνά Παρασκευής, μετά από μια εβδομάδα δουλειάς ή μετά από μια έντονη δύσκολη εργασιακή ημέρα, θα πρόσθετα εγώ. Αυτό που θα κάπνιζα είναι μαζί με μια μπύρα, έτσι και τη χαλάρωση και τη ξεκούραση, τον All Dark Fired. Με κεντάκι μέσα, made in Denmark, Mac Baren Tobacco. Έχει κεντάκι, Virginia. Είναι ένας πολύ όμορφος και ξεχωριστός καπνός για μένα, για τα γούστα μου, ο οποίος κατ' εμέ συνοδεύει υπέροχα ένα ποτήρι ωραίας μπύρας. Επίσης άλλοι δύο καπνοί οι οποίοι επίσης μου αρέσουν είναι ο Salty Dogs, επίσης για μια Παρασκευή βράδυ, καθώς επίσης και ο Dark Twist της Mac Baren. Τι παρατηρούμε εδώ, ότι μετά από μια κουραστική μέρα καπνοί οι οποίοι έχουν κεντάκι μέσα, δεν ξέρω, συνοδεία με μια μπύρα με ξεκουράζουν πολύ, πολύ ευχάριστα. Τέταρτη κατηγορία. Καπνά που βγάζουμε για να εντυπωσιάσουμε σε εισαγωγικά ή για να συγκαπνίσουμε μαζί με φίλους ή καπνιστές. Κάποια ξεχωριστά καπνά που ενδεχομένως έχουμε στην άκρη και λέμε θα τα ανοίξουμε σε κάποια ξεχωριστή στιγμή μαζί με φίλους και να απολαύσουμε τη στιγμή, να συγκαπνίσουμε παρέα. Κάποια που έχω είναι, έδειξα τα Capstan, τα Flake. Θα δείξω τα Capstan Ready Rubbed που έχω, τα οποία είναι Virginias, πολύ αγαπητές προς εμένα. Capstan από τη Mac Baren. Επίσης θα άνοιγα να καπνίσουμε κλασικά κομμάτια της Dunhill, Nightcap και Early Morning Pipe,
έτσι για να θυμηθούμε τις παλιές καλές μέρες της Dunhill και βέβαια εννοείται φυσικά τον Vintage Syrian λατακιούχος, Συριακή λατάκια, ιστορικός καπνός, δεν υπάρχει πλέον. Παρατηρείς πως θα άνοιγα τα Capstan Virginies, θα άνοιγα λατάκιες εδώ, επίσης λατάκιες εδώ Dunhill, ιστορικά καπνά που δεν υπάρχουν πλέον. Εντάξει, αυτά δεν υπάρχουν από την Dunhill, υπάρχουν από την Peterson, αλλά ιστορικά κουτιά θα τα άνοιγα σε μια εξαιρετική στιγμή μαζί με φίλους. Επίσης, άμα στην παρέα ήταν και κάποιος φίλος ή καπνιστής των αρωματικών καπνών, θα άνοιγα τον My Own Blend που έχω σε βαζάκι. Θα μοιραζόμουν ένα κάπνισμα με έναν αρωματικό My Own Blend Mrs. Nielsen. Και αυτός είναι ένας δυσπρόσιτος πλέον καπνός που μόνο από το δανέζικο που μάγαζο μπορείς να το πάρεις, δεν στέλνει το δανέζικο πουθενά εκτός Δανίας, οπότε μόνο όποιος μπορεί και πάει στη Δανία μπορεί να τον βρει αυτόν και όλα τα υπόλοιπα My Own Blend που υπάρχουν. Πέμπτη κατηγορία, καπνά που καπνίζουμε μια φορά τον χρόνο. Μια φορά τον χρόνο, είτε ενδεχομένως στα γενέθλιά σου, είτε σε κάποιες γιορτές. Εγώ τι χάνει και έχω γενέθλια Χριστούγεννα, 28 Δεκεμβρίου, μέσα στην εορταστική περίοδο, μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Και αυτός που θα κάπνιζα και προσπαθώ να καπνίζω κάθε χρόνο στις γιορτές είναι ο χριστουγεννιάτικος Christmas Mixture της Samuel Gowith. Ένας πολύ ωραίος καπνός που μυρίζει μελομακάρονο, μυρίζει το Christmas cookie. Είναι ό,τι πιο χριστουγεννιάτικο άρωμα έχω μυρίσει σε καπνό. Σαν να καπνίζει ένα μελομακάρονο. Σκοτώθηκε η γάτα. Έλα, κορί μου, εδώ. Έλα εδώ. Αυτός, ο λούτρινος, μου γύρισε στην πίπα. Είναι ο Μέμος. Ο φουτωτός. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα προσθέσω και μία έκτη κατηγορία στο challenge. Official, επισήμως είναι αυτές οι πέντε κατηγορίες. Εγώ θα πρόσθετα και μία έκτη και όποιος από τα τρία παιδιά, τρεις συγκαπνιστές θέλει, που θα προτείνω, άμα θέλει απαντάει και στην έκτη κατηγορία. Καπνά που θα μας λείψουν. Προσωπικά, από τα καπνά που θα μου λείψουν. Είτε γιατί δεν κυκλοφορούν άλλο, όπως ο Dunhill, όπως ο McClellan, όπως Samuel Gowith πλέον που φαντάζομαι σταμάτησαν να κυκλοφορούν στην Δανία, ό,τι μπορείς από stock, και ξέρουμε ότι θα κυκλοφορήσουν στην Γερμανία, αλλά υπάρχουν φήμες ότι θα σταματήσουν και στη Γερμανία.
παρά μόνο θα γίνεται η διάθεσή του σε Αγγλία και Αμερική. Επισήμως μέχρι τώρα θα κυκλοφορούν οι Summing With και στην Γερμανία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με αυτά που γίνονται. Ο κλειός όλο και περισσότερο σβήνει. Τέλος πάντων, μένα θα ξέρω ότι θα μου λείψουν ο συγκεκριμένος καπνός. Είναι ο καπνός ο οποίος λατάκια δεν κάπνιζα, δεν προτιμώ, αλλά είναι αυτός που με έκανε να τον αγαπήσω, παρόλο που έχει λατάκια, και να αγαπήσω την δόση, τη συνταγή, την δόση της λατάκιας που έχει μέσα, δεν ξέρω, όλο το συνδυασμό. Πάντως είναι ένα λατακιούχο μπλεν, το οποίο το έχω αγαπήσει και δυστυχώς φαντάζομαι δεν θα μπορώ να το βρω πλέον. Είναι ο συγκεκριμένος Summing With Perfection. Κάτσε να του τραβήξω μια φωτογραφία, να στο στείλω να το δεις, το team. Πάρ' το. Α, αυτός. Δεν θα πω κάποια καπνά της McLaren που θα μου λείψουν, γιατί δεν έχω μηδαμινή εμπειρία από McLaren. Μόνο από κανένα δυο δειγματάκια που έχω καπνίσει και δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω τους McLaren που έχουν λείψει σε πολύ κόσμο, οπότε δεν θα αναφέρω κάποιον από αυτούς. Ένας ακόμα καπνός που θα μου λείψει, ο οποίος θα σταματήσει να παράγεται, ήταν η συνεργασία του Danish Pipe Shop και της Samuel Cowith. Είναι ο Beginner's Luck. Είναι η δεύτερη συνεργασία καπνού μεταξύ Danish Pipe Shop και Summing With. Ο ένα ήταν ο BS Flake, ο δεύτερος είναι ο Beginner's Luck. Φωτογραφία εδώ. Και τελευταία, ένας ακόμα καπνός ο οποίος έχει περάσει λίγο στα απαρατήρητα, στα αζήτητα, αλλά μένα με είχε κάνει μια εντύπωση όταν τον είχα καπνίσει. Τσιγαρίσιος καπνός, έντονη νικοτίνη. Είχα καπνίσει το κουτί του μονορούφι. Είναι downhill, δεν υπάρχει πλέον στην γκάμα των Peterson. Και είναι ο συγκεκριμένος. Έφυγε. Όχι. Πάρ' τον. Αυτή που μπορώ να σκεφτώ έτσι λίγο γρήγορα. Και τώρα ήρθε η ώρα να πετάξω την πάσα, το μπαλάκι, σε τρεις φίλους συγκαπνιστές, να κάνουν ένα βίντεο και να πούνε τις δικές τους επιλογές για τα καπνά σε αυτές τις 5 συν 1 κατηγορίες που αφορά το challenge. Ο πρώτος είναι ο φίλος συγκαπνιστής που ταξιδεύει τώρα, ο Χαράλαμπος, ο ναυτικός μας. Χαράλαμπε, σου πετάω την πάσα να κάνεις ένα βιντεάκι για το challenge με αυτές τις 5 κατηγορίες, τις 5 συν 1 κατηγορίες. Όποτε μπορεί και έχει την ευκαιρία να ανεβάσει ένα βίντεο, ελπίζω να είναι αυτό το challenge, να αποδεκτεί την πρόκληση. Ο δεύτερος φίλος, αξιότιμος για όλους μας, που θέλω να πάρει το μπαλάκι και να απαντήσει σε αυτό το challenge, είναι ο στρατηγός μας, ο κύριος Παύλος, στρατηγέ μας. Ανυπομονώ να αποδεχθείς το challenge και να ακούσω τα δικά σου καπνά για αυτές τις 5 συν 1 κατηγορίες. Και ο κύριος Παύλος, ο στρατηγός, και ο Χαράλαμπος είναι φίλοι συγκαπνιστές που κάνουν βίντεο. Και θα πω και για τρίτο φίλο, ο οποίος ξέρω ότι καπνίζει, αλλά δεν κάνει βίντεο για κάπνισμα πίπας, κάνει για ξυρίσματα.
είναι ο Κώστας Saves. Έχουμε μιλήσει με τον Κώστα, κάπνιζε παλιά, πίπα, το έχει σταματήσει, έχει βάλει μπρος από ό,τι μου είπε να το ξεσκονίσει το άθλημα, το σπορ, οι γάτες τρέχουνε, ποδοβολητά, οπότε σαν τρίτο άτομο επιλέγω τον Κώστα Saves, κάνει εξαιρετικά βίντεο, πολύ ωραία βίντεο, και θα ήθελα να δω ένα βίντεο από τον Κώστα για το challenge αυτό. Ελπίζω να δεχθεί και να συμμετάσχει στο challenge αυτό και ελπίζω να δω ένα βίντεο του σχετικά. Αυτά, τελειώνω τον μπολάκι. Πολύ ωραίο challenge, έδωσε την ευκαιρία να δείξουμε κάποια καπνά που μας αρέσουν, που αγαπήσαμε, που αγαπάμε, και με ένα κλικ μία δόση νοσταλγίας, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να συνεχίσουμε να τα καπνίζουμε και κάτω από ποιες συνθήκες. Τίποτα άλλο, φιλιά σε όλους. Καλά καπνίσματα και τα λέμε το συντομότερο δυνατόν. Φιλιά σε όλους. Είναι μέχρι να αρπάξει φωτιά και να τρέχει φλεγόμενη. Τουλάχιστον κατέβα στην ουρά σου, μην κλείνεις την κάμερα.